Έχουμε σύνδεση με Κίσαμο. Και ποια είναι η αφορμή, Εύη? Είναι μια ξεχωριστή εκδήλωση που θα λάβει χώρα ανήμερα της Εθνικής Επετείου, 25 Μαρτίου το Σάββατο. Ναι. Έχει γίνει μια εξαιρετική προετοιμασία για την εκδήλωση που έχει τίτλο 1821 Πώς πολεμούν οι Κρήτες. Ναι. Αφήγηση και μουσική. Έχουμε και ένα μικρό απόσπασμα, αν θέλεις να πάρουμε μια ιδέα, ναι, από τις πρόβες που γίνονται. Σωστά. Για να δούμε λίγο τις πρόβες. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Χαχλάκη, αντιδήμαρχος παιδείας και πολιτισμού στο Δήμο Κισάμου και βέβαια μαέστρος, χωράρχης, καθηγητής βυζαντινής παραδοσιακής μουσικής. Την καλησπέρα μας, κύριε Χαχλάκη. Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Να είσαστε όλοι καλά. Καλή Σαρακοστή, καλό υπόλοιπο Σαρακοστή. Τι κάνετε, πώς είστε? Επίσης, είμαστε καλά. Να σας ευχηθούμε τα καλύτερα. Πόσο όμορφα συναισθήματα προκύπτουν μέσα από το συγκεκριμένο βίντεο, το οποίο έτσι προλογίσαμε και μεταφέραμε και μεταδώσαμε εδώ στην Κρήτη σήμερα, στην Κρήτη TV. Τι ωραίο ετοιμάζετε πάλι. Να είστε καλά και σας ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνετε για ακόμα μια φορά στην εκπομπή. Σας το εκτιμώ ιδιαίτερα προσωπικά. Θέλω να πω κάτι και να ευχαριστήσω θερμά για αρχή, γιατί όλη αυτή η ομορφιά που αντιλαμβάνεστε και βλέπετε από κάπου ξεκίνησε. Και υπάρχει και μια συνέχεια πάρα πολύ ακόμα πιο όμορφη. Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ εδώ στην Κίσαμο, στον επίσκοπό μας, τον Μητροπολίτη Κισάμου Κυσσελίνου, κύριο Αμφιλόχιο, γιατί με τη δική του ευχή και την πατρική του αγάπη ξεκίνησαν όλα εν έτη 2007. Και είναι εκείνος ο οποίος εμπιστεύτηκε αυτό το όμορφο έργο στο πρόσωπο το δικό μου και πάντοτε τον ευχαριστώ γι' αυτό. Συνεχίζουμε λοιπόν και κάνουμε όμορφα πράγματα με τη χοροδία της σειράς Μητρόπολης Κισάμου Κυσσελίνου. Και μάλιστα έχουμε μία όμορφη συναυλία αφιέρωμα στην Επανάσταση, την Ελληνική Επανάσταση, αλλά συγκεκριμένα την Επανάσταση στην Κρήτη, τώρα το Σάββατο στην Ορθόδοξη Ακαδημία εδώ στο Κολυμπάριο, που θα παρουσιάσουμε θούρια άσματα, επαναστατικά τραγούδια, σε μία πολύ όμορφη εκδήλωση λόγου και μουσικής. Και καλούμε όλο τον κόσμο που είναι εδώ στην περιοχή να έρθει να την απολαύσει. Κύριε Χαχλάκη, βλέπουμε βίντεο και εγώ θα παρατηρήσω και το μικρό παιδάκι που βρίσκεται εκεί. Η μουσική και η τέχνη απευθύνεται σε όλους, αλλά νομίζω ότι το πάθος και αυτή η κατάμεστη αίθουσα δίνει απαντήσεις σε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνετε όλους αυτούς τους μήνες, με αποκορύφωμα σε αυτή την περίπτωση την εκδήλωση μεθαύριο. Αυτή είναι η ομορφιά όλου αυτού του πράγματος που κάνουμε. Είναι ευλογημένο από το Θεό κατά πρώτον, όπως έχω πει. Υπάρχει ένα όμορφο μπουκέτο όλων των ηλικιών των συνανθρώπων μας εδώ, από μικρά παιδάκια, όπως είδατε, μέχρι και μεγαλύτερα παιδάκια. Είναι μοναδικό αυτό το οποίο ζούμε εδώ, μέσα από τη χοροδία, τις όμορφες δράσεις μας, τις συναυλίες μας. Δεν σταματάμε καθόλου τη διάρκεια του έτους και μάλιστα έχω να σας πω ότι πέρα από αυτό ετοιμαζόμαστε τώρα για τη μεγάλη εβδομάδα με μια όμορφη επίσης εκδήλωση το καλοκαίρι που έρχεται με συναυλιακά αφιερώματα, ρεμπέτικες, καντάδες, αφιέρωμα στην κρητική μουσική παράδοση με σειρά συναυλιών εδώ στην περιοχή μας. Πραγματικά όμορφα πράγματα τα οποία είναι απόλυτα ωφέλιμα για όλους εδώ στην τοπική μας κοινωνία. Μπράβο, μπράβο. Τι να ευχηθούμε σε αυτές τις δύσκολες κατά πολλούς στιγμές. Οι ξεχωριστές αυτές πρωτοβουλίες μας δείχνουν το δρόμο. Για ποιο λόγο? Καθώς στρέφουμε το βλέμμα πίσω, αναφορικά με την παράδοση και την ιστορία μας, και τα μηνύματα είναι επίκαιρα και είναι πολλαπλά. Εγώ εκεί θέλω να σταθώ, ξέχωρα βέβαια από τα συναισθήματα τα οποία μας προκαλείτε. Κοιτάξτε να δείτε, μηνύματα υπάρχουν πολλά όμορφα. Το θέμα είναι ότι πρέπει μέσα από όλα αυτά που κάνουμε να θυμόμαστε την ιστορία μας. Ακριβώς. Τον αγώνα των προγόνων μας. Και να είναι φάρος για την πορεία της ζωής μας και να μεταλαμπαδεύσουμε τη γνώση, μάλιστα, τη φιλοπατρία και τη χριστιανική αγάπη και πίστη
στις επόμενες γενιές. Κύριε Αυτός είναι ο στόχος. Χαχλάκη, να σας ευχαριστήσω θερμά.